Το ένα εξ αυτών των παιδιών μόνο εκείνο φάνηκε, τους είπε ότι θέλει να τους ρωτήσει κάτι. Αυτά εντελώς αθώα και κακοπροαίρετα, μην έχοντας να φοβηθούν και κάτι, τον ακολούθησαν λίγο πιο εκεί. Μην φανταστείτε ότι αυτό το στενό είναι κάπου ερημικά, κάπου ήταν λίγο πιο. Είναι μέσα στην πλατεία. Και αυτό ήταν απογευματινές ώρες. Ήταν στις 9 παρά. Σάββατο 9 παρά. Και το τονίζω επομένως, αυτό. Είχε και κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο και το τονίζω και επιμένω και θα επανέλθω σε αυτό και έχω λόγο που το λέω. Προσχηματικά λοιπόν τους είπε ότι θέλει να ρωτήσει κάτι τα παιδιά, τον ακολούθησαν. Αυτός είπε ότι και καλά τα παιδιά τον φωτογράφησαν ή τον βιντεοσκόπησαν. Ζήτησε το κινητό του φίλου του γιού μου, είδε ότι δεν υπήρχε καμιά φωτογραφία, κανένα βίντεο. Και συγχρόνως χαστούκησε το παιδί, δύο φορές από ό,τι έμαθα, του πέσαν τα γυαλάκια και εκείνη τη στιγμή ο δικός μου προέταξε το θώρακά του για να τον προστατεύσει λέγοντας τι κάνετε εκεί. Αυτά βέβαια εγώ σας τα λέω σε αφηγηματικό χρόνο, αλλά φανταστείτε ότι γίνονται σε κλάσματα δευτερολέπτου, αστραπία. Παίρνω και το κινητό του δικού μου παιδιού, είδαν ότι δεν βιντεοσκόπησε τίποτα απολύτως, δεν υπήρξε καμιά φωτογραφία, αλλά έπρεπε κάπου να βγάλουν το μένος τους και άρχισαν να τον γρονθοκοπούν οι δύο εξ αυτών, στο πρόσωπο, γροθιές, κλωτσιές, ένας τρίτος από ό,τι έμαθα. Εντάξει, πάρτε το χρόνο σας, γιατί είναι λίγο, πόσο είναι χρόνο λίγο μια ήταν δύσκολη τα κατάσταση. Ζητώ συγγνώμη. Τα παιδιά πόσο χρονών ήταν αυτοί που τον δέρναν. Στα πόδια. Εκείνα τα παιδιά ήταν 16 και 18 και το δικό μου δεν έκλεισε ακόμα τα 15 του, τα κλείνει στις 29 Αυγούστου. Ο τρίτος τον χτύπησε στα πόδια, τον έριξε κάτω, συνέχισε να τον γρονθοκοπούν, το παιδί μου έμεινε ανέστητο με ανοιχτά μάτια. Έτσι το βρήκαν και αν δεν ήταν εκείνα τα κορίτσια τα οποία ευχαριστώ από την καρδιά μου χίλιες φορές, το παιδί μου δεν θα ζούσε. Εκείνα τα κορίτσια τον συνέφεραν. Δεν βγήκε κανείς να τον βοηθήσει. Κανείς. Και το λέω και ντρέπομαι που το λέω για αυτούς που ήταν. Ήταν κόσμος γύρω-γύρω και δεν πήγαν να τον βοηθήσουν. Βεβαίως. Και έμαθα μετά ότι είναι γύρω από το παιδί. Γύρω από το παιδί μου, όχι απλά από τις καφετέρειες. Και δεν βγήκε ένας να πάρει την αστυνομία, ένας να επέμβει. Και ευτυχώς υπήρχαν εκείνα τα δύο κορίτσια τα οποία μπήκαν μπροστά. Τα ευγνωμονώ.